Τώρα θα φτιάξουμε έναν υπέροχο ορεκτικό που είναι πολύ χειμωνιάτικο. Θα έλεγα περισσότερο αντί ορεκτικό, συνοδευτικό, που ταιριάζει με πάρα πολλά πιάτα των γιορτών και ειδικά του χειμώνα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε τα αγαπημένα μου Brussels sprouts, λαχανάκια Βρυξελών, σε μια υπέροχη έκδοση, ψημένα στο φούρνο με μια φανταστική σάλτσα. Λοιπόν, θέλουμε μισό κιλό λαχανάκια Βρυξελών που πρέπει να κόψουμε στη μέση, μέσα στο ταψάκι μας. Μαζί προσθέτουμε και δύο μεγάλα κρεμμύδια που κόβουμε σε ροδέλες. Πασπαλίζουμε με μία κουταλιά ξηρό θυμάρι. Αλατάκι. Και λίγο πιπέρι. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω ελαιόλαδο, αλλά σε μορφή σπρέι, οπότε μπορώ να ελέγξω να μην βάλω πάρα πολύ και έτσι να απλώσει παντού ομοιόμορφα πάνω στα sprouts μας. Και τώρα πρέπει να βάλουμε το ταψί μας στο φούρνο. Ο φούρνος μας, προθερμασμένος στους 200 βαθμούς, θέλουμε να ψήσουμε τα λαχανάκια μας για 20 λεπτά. Μέχρι τα λαχανάκια μας να ψηθούν, πάμε να φτιάξουμε την υπέροχη σάλτσα. Θα χρειαστούμε βούτυρο 30 γραμμάρια. Πάμε να το ρίξουμε μέσα σε ένα κατσαρολάκι που ζεσταίνεται. Επόμενο υλικό, το μέλι μας, 50 γραμμάρια. 40 γραμμάρια μουστάρδα Dijon. Ανακατεύουμε με τη σπάτουλα σιλικόνης για να λιώσει ο βούτυρος, να μαλακώσει και το μέλι μας και να ενωθούν τα υλικά μας. Προσθέτουμε τώρα μία κουταλιά φρέσκο χυμό λεμόνι, λίγη πάπρικα, μισό κουταλάκι περίπου, πολύ λίγο chili powder, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά με τη σπάτουλα σιλικόνης μας και η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, τα λαχανάκια Βρυξελών μας είναι έτοιμα να τα σερβίρουμε. Και όπως σας είπα, το πιο ωραίο συνοδευτικό για πάρα πολλά γιορτινά πιάτα. Λοιπόν, τα λαχανάκια μας έτοιμα να τα πάρουμε στο μπουφέ.